Δίνουμε υπόσχεση να συνεχίσουμε πιο δυναμικά στον δρόμο του αγώνα μέχρι την τελική νίκη, μέχρι να πάψει εκμετάλλευση για ένα κόσμο δίκαιο, χωρίς φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, οικοδόμοι και εργαζόμενοι στα συναφή επαγγέλματα όλων των ηθικοτήτων, μπορούμε σήμερα να είμαστε ακόμη πιο υπερήφανοι, γιατί παρά την παρατεταμένη ανεργία τα προηγούμενα χρόνια, το τσάκισμα μισθών και μεροκαμάτων, όχι μόνο δεν το βάλαμε κάτω, αλλά να σκουμποθήκαμε με το κεφάλι ψηλά, οργανώσαμε την πάλη με μπροστάρι το συνδικάτο μας, με σταθερή παρέμβαση στα εργοτάξια και τα γιαπιά, διεκδικώντας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης στον κλάδο. Σήμερα από αυτό εδώ το βήμα, την ημέρα της Παγκόσμιας Εργατιάς, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι τα καταφέραμε. Η υπογραφή κλαδικής σύμβασης είναι μια μεγάλη νίκη του κλάδου, της Ομοσπονδίας και των Οικοδομικών Σωματείων σε όλη τη χώρα, των χιλιάδων εργαζομένων που πήραν μέρος σε αυτόν τον αγώνα, που στις προηγούμενες κλαδικές και γενικές απεργίες νέκρωσαν κάθε χώρο δουλειάς. Αποδεικνύεται... Αποδεικνύεται πως η δύναμη βρίσκεται στα δικά μας χέρια όταν εμείς αποφασίζουμε συλλογικά και οργανωμένα να κάνουμε στην πάντα καλέσματα υποταγής στους εθνικούς στόχους, καλέσματα από διάφορους σωτήρες, γιατί τώρα έχει κρίση, γιατί τώρα έχει πανδημία και θα λογαριαστούμε μετά, γιατί τώρα έχει πόλεμο και υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, να μοιραστούν δηλαδή δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς την ώρα που ο λαός κόβει ακόμη και από το φαΐ για να τα βγάλει πέρα. Ούτε στιγμή δεν τα διπλώσαμε, ούτε μια φορά δεν πέρασε από το μυαλό μας ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Πραγματοποιώντας γενικές συνελεύσεις, δεκάδες απεργίες, κυρίως τα τελευταία 4 χρόνια, άλλοτε σε πανατικό επίπεδο, άλλοτε ανακατασκευαστική εταιρεία, άλλοτε αναεργοτάξιο, καταφέραμε προηγούμενα να υπογράψουμε διμερείς εργοταξιακές συμβάσεις σε μεγάλους χώρους δουλειάς, ενώ και το επιχειρησιακό σωματείο της κατασκευής του μετρό υπόγραψε και αυτό νέα σύμβαση με επιπλέον αυξήσεις. Λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα, στήσαμε εργοταξιακή επιτροπή στη νέα υποκατασκευή γραμμή 4 του μετρό, ένα από τα μεγαλύτερα έργα της χώρας. Όλη αυτή η διαδικασία είναι που άσκησε σημαντική πίεση στη μεγαλοεργοδοσία του κλάδου, που ήθελε δεν ήθελε έκατσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ μας ζητά πλέον να σταματήσουν τα τζαρτζαρίσματα στους χώρους δουλειάς. Έπειτα από 13 χρόνια, συνάδελφοι, υπογράφτηκε μια κλαδική σύμβαση κόντρα σε θεούς και δαίμονες, κόντρα στα εμπόδια των κυβερνήσεων και των εργοδοτών, απέναντι σε όλους αυτούς που νομοθετούν και επιδιώκουν να καταργήσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις που θέλουν το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα ανοργάνωτο ή πιόνι των επιχειρηματικών ομίλων, κόντρα στα αφεντικά που συνεχώς μιξοκλέγονται ότι δεν βγαίνουν, ενώ την ίδια στιγμή αυξάνονται συνεχώς τα κέρδη τους χρόνο με το χρόνο. Η συλλογική σύμβαση, συνάδελφοι, που υπογράψαμε προβλέπει αυξήσεις 18,3% για τους νέους εργαζόμενους που μπαίνουν σήμερα στην οικοδομή, 28,4% για τους βοηθούς και 38,5% για τους τεχνίτες. Και το καλύτερο είναι ότι πάνω σε αυτά τα μεροκάματα προστίθεται 10% για το επίδομα γάμου, 30% για 6 τριετίες επίδομα σπουδών και άλλα, που σημαίνει ότι σήμερα ένας εργαζόμενος μπορεί να δει αύξηση ακόμα και 80% στο μεροκάματο. Δεν σταματάμε εδώ. Ανοίγουμε τον δρόμο για νέες κατακτήσεις, για να κατοχυρωθεί το 7ωρο, που ένα μεγάλο κομμάτι των οικοδόμων το έχει κατακτημένο, για να σταματήσει το παζάρι των ενσύμων, να βελτιωθούν συνολικά οι όροι και οι συνθήκες εργασίες. Ανοίγει ο δρόμος για να υπογραφούν συμβάσεις και σε άλλους κλάδους, να ενισχυθεί ο αγώνας για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση με ουσιαστικές αυξήσεις και όχι τα ψίχουλα του 1,5 ευρώ τη μέρα
που παρηγυρίζουν οι κυβερνώντες. Τώρα είναι που πρέπει να μπουν μπροστά τα δικά μας συμφέροντα. Με εμπιστοσύνη λοιπόν στην εργατική τάξη, κλιμακώνουμε τον αγώνα, ενισχύουμε έμπρακτα και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όσους εργαζόμενους δίνουν την παλικαρίσια μάχη για καλυτέρευση των όρων και συνθηκών εργασίας, όπως οι λιμενεργάτες κάτω στο κάτεργο της Κόσκο, οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό, στον ΑΕΤ, στη Λάρκο, στη Ζώνη, αλλά και αλλού. Συνεχίζουμε το επόμενο διάστημα πιο μαχητικά, αποφασισμένοι να φέρουμε τούμπα ό,τι βρεθεί στο διάβα μας, ενάντια σε κυβερνήσεις και νόμους, σε σύγκρουση με αυτούς που θησαυρίζουν από το δικό μας κόπο και ιδρώτα σε καιρούς ειρήνης και αυτούς που θέλουν να δώσουμε ακόμη και τη ζωή μας σε άδικους πολέμους για να βγατήσουν κι άλλο τα κέρδη τους. Δεν χαρίζουμε τίποτα από όσα κατακτήσαμε με σκληρούς αγώνες και γνωρίζουμε πολύ, πολύ καλά πως κι αυτοί δεν θα μας χαρίσουν απολύτως τίποτα. Όταν όμως η εργατιά το αποφασίσει να πάρει την υπόθεση στα χέρια της, τίποτα απολύτως δεν θα μπορεί να τη σταματήσει. Δύναμη και καλούς αγώνες σε όλους.